Τα χρόνια περνούσαν, αγαπητοί, ευρισκόμενοι στο 27ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Τα χρόνια περνούσαν και ο Ισαάκ είχε αρκετά γυράσει. Είχε φτάσει περίπου στα 150 του χρόνια. Και επειδή εμβλήθησαν οι οφθαλμοί αυτού του οράν, έπαθε μίαν οφθαλμίαση, δηλαδή δεν έβλεπε πια καλά. Μάλιστα έφτασε ήδη μέχρι την τύφλωση. Και επειδή υπήρχε η αντίληψη ότι εκείνος ο οποίος έχασε το φως του είναι εγγύς και το τέλος του, το βλέπουμε αυτό και στον το δει, ότι εφόσον έχασα τα μάτια μου, ήδη ήρθε η ώρα και να πεθάνω. Γι' αυτό το λόγο εκάλεσε αντίληψη, ή το φυσικά όχι πραγματικότητα αυτό, μια αντίληψη, έτσι το εθερούσαν την εποχή εκείνη. Γι' αυτό και εκάλεσε τα δύο του παιδιά, ή καλύτερα εκάλεσε τον Ισάφ, τον πρωτότοκο γιο του, για να του δώσει ευλογία. Και εκάλεσε Ισάφ τον ιόν αυτού, τον πρεσβύτερον, και είπεν αυτό, «Υιέ μου», και είπεν, «Ιδού εγώ». Και είπεν ο Ισάκ, «Ιδού, γεγύρακα, και ου γινώσκω την ημέραν της τελευτής μου, έχω γεράσει και δεν ξέρω πότε θα πεθάνω. Μηνούν λαβέ το σκεύο σου, την τεφαρέτραν και το τόξον, και έξελθε εις το πεδίον και θύρευσον μη θύραν και ποιησόν μη εδέσματα, ως φιλώ εγώ, και εν εγγέμι ή να φάγω, όπως ευλογήσισε η ψυχή μου πριν αποθανήν με». Παιδί μου, λέγει, πάρε τη φαρέτρα σου, πήγαινε έξω στο ύπεθρον, στην πεδιάδα, βρες ένα θύραμα, παρασκεύασέ μου το φαγητό όπως εγώ το αγαπάω, φέρε μου το να φάγω, να ευχαριστηθώ και κατόπιν να σου δώσω την ευλογία μου. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν εκάλεσε και τα δύο του παιδιά, αλλά εκάλεσε μόνο τον Ισάφ. Συνεπώς δεν είναι η ευλογία εκείνη την οποία συνήθως μπορεί να έχουμε από έναν γονιό μας, μητέρα μας ή πατέρα μας που φεύγει από την παρούσα ζωή. Είναι γνωστό ότι όταν ο πατέρας μας ή η μητέρα μας πεθαίνουν, όλα τα παιδιά, τα παιδιά της είναι μαζεμένα γύρω στο κρεβάτι, τα παιδιά του, ας πάρω τον πατέρα να μην πάλι έτσι λέγω πολλά λόγια, γύρω από το κρεβάτι, και εκεί ζητούν την ευλογία του και την ευχή του. Και βεβαίως ο πατέρας δίνει την ευλογία στα παιδιά του όλα. Τους εύχεται να ζήσουν καλά, να έχουν την ευχή του κλπ. Εδώ όμως μόνο ο Ισάφ παίρνει ευλογία, ή καλείται να πάρει ευλογία. Δεν είναι η ίδια περίπτωση? Ο Ιακώβ παραγνωρίζεται? Δεν πρόκειται περί συνήθους ευλογίας, αλλά πρόκειται περί μεσιακής ευλογίας. Διότι εδώ ο Ισαάκ είναι φορεύς, μετά τον πατέρα του τον Αβραάμ, είναι ο φορεύς της ευλογίας να γίνει ο πρόγονος του Μεσσίου. Πρέπει λοιπόν τώρα, φεύγοντας από τον παρόντα κόσμο, να γίνει κατά τον νόμον ο πρωτότοκος υιός του, ο Ισάφ. Συνεπώς, η ευλογία θα είναι εις του ότι αυτός θα σταθεί ο άνθρωπος που θα φέρει τον Μεσσία εις τον κόσμο, ο πρόγονος. Δηλαδή, ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισάκ, ο Ισάκ εγέννησε τον Ισάφ. Και αφού εγέννησε τον Ισάφ, αυτός τώρα είναι εκείνος που θα γίνει ο συνεχιστής του λαού του Θεού, που θα έρθει ο λυτρωτής, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ζήτησε όμως να του ετοιμάσει κάποιο φαγητό. Αυτό μας κάνει εντύπωση. Γιατί ζήτησε ο Ισάκ ένα φαγητό? Θα μπορούσαμε να δούμε εδώ δύο θέσεις. Η μία θέση είναι ότι αυτή η ήττο
η Παλαιά Διαθήκη. Πτωχή, πολύ πτωχή. Διότι τι θα ζητούσε για να δώσει αυτή την ευλογία ο Ισαάκ? Ένα καλό φαγητό. Δεν έχει αλήθεια πάρα πολύ πτωχία? Μπορούμε να πούμε ότι οι επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήσαν παρά τα εξής σημεία. Πρώτον, η μακροζωία. Δεύτερον, η πολυτεκνία. Τρίτον, οι αποθήκες γεμάτες. Αυτά τα τρία συνιστούσαν τις ευλογίες της Παλαιάς Διαθήκης. Βεβαίως, αν λάβετε υπόψη σε ποιο κόσμο βρισκόμεθα, αλλοτριωμένο και ειδωλολατρικών, μόνο γιατί κανείς θα ήταν κοντά στο Θεό, θα επίστευε μόνο στον αληθινό Θεό, ήτανε μεγάλο πράγμα αυτό και οπωσδήποτε είχε αυτές τις ευλογίες. Δίνονται άραγε να συγκριθούν με την Κοινή Διαθήκη? Ασφαλώς όχι. Διότι στην Κοινή Διαθήκη πια δεν είναι ούτε ο πλούτος οι γεμάτες αποθήκες, το λέγαμε προηγουμένως. Μακάρι, ακούστε, μακαρισμός, μακάρι η πτωχή, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ούτε ακόμη η μακροζωία, εφόσον ο άνθρωπος δίδει το αίμα του δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Οι πιο πολλοί μάρτυρες ήσαν νέοι άνθρωποι. Ούτε η πολυτεκνία, διότι η παρθενία πλέον εγκομιάζεται και τιμάται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Εξανεμίστησαν λοιπόν οι ευλογίες της Παλαιάς Διαθήκης. Ποια είναι η ευλογία της Καινής? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη ευλογία της Καινής Διαθήκης, που είναι η αιώνια ζωή. Αυτός ο ίδιος ο Θεός ενσαρκεί, που ενούται με τη δημιουργία του και κατεξοχήν με τους ανθρώπους. Το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Ο Ισαάκ θα δώσει μια ευλογία. Βεβαίως την ευλογία αυτή δεν την έχει αυτός. Ο Θεός είναι ο ευλογών. Ο Ισαάκ είναι φορεύς. Αλλά ζητάει μια αντίδοση. Θα δώσει ένα δώρο και ζητάει ένα δώρο, ένα αντίδωρο. Φέρε μου να φάγω καλά και θα σου δώσω ευλογία. Αυτό το φέρε μου να φάγω καλά, στην πραγματικότητα είναι ότι πρέπει, για να πάρεις την ευλογία, πρέπει κάτι να προσφέρεις. Πράγματι, στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε ένα χωρίον που είναι παράξενο εκ πρώτης όψεως. Λέγει ο Θεός ότι δίδει το έλεος του εν σταθμό. Τι θα πει δίδει το έλεος του εν σταθμό? Τα σταθμά είναι τα ζύγια. Δηλαδή η έννοια του ζυγού και η έννοια της δικαιοσύνης είναι θα μου δώσεις και θα σου δώσω. Αυτή είναι η έννοια. Αλλά είναι τελείως αντιφατική με την έννοια του ελέους. Το έλεος είναι καθαρά θέμα δώρου. Σε ελεώ όχι γιατί μου δίνεις τίποτα, αλλά γιατί εγώ έχω μεγάλη καρδιά, είμαι άνθρωπος μεγαλόψυχος και σου δίδω το έλεος μου. Ο Θεός λοιπόν, εδώ τώρα είναι το περίεργο, δίδει το έλεος του, που προϋποθέτει ότι δεν θέλει τίποτα, και ταυτοχρόνως λέγει δίδω το έλεος μου εν σταθμό. Δηλαδή θέλω και από σένα κάτι. Να το πω με μία εικόνα. Έρχεται ο Θεός μέχρι την πόρτα μας. Και πως ήρθε μέχρι την πόρτα μας? Ιργάστε το μυστήριο της οικονομίας, της θείας οικονομίας, δηλαδή το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Σημαίνει ήρθε μέχρι την πόρτα μας. Ήλθε, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο, ήλθεν εις τα ίδια. Ήρθε στα σπίτια μας, ήρθε στην κατοικία μας. Τώρα εδώ, μέχρι εδώ είναι το έλεος του Θεού. Τώρα ζητάει το ζύγι,
τη ζυγαριά, τη δικαιοσύνη, την αμοιβή, το αντίδωρο. Και λέγει, τώρα εσύ θα μου ανοίξεις την πόρτα να μπω μέσα. Εγώ φτάσα μέχρι την πόρτα σου, αλλά η πόρτα είναι στη δικαιοδοσία σου. Θα μου ανοίξεις την πόρτα για να μπω μέσα. Εάν δεν μου ανοίξεις, ας έφτασα μέχρι τις πόρτες σου, δεν θα μπω μέσα. Να το πω τώρα πως έχεις την πραγματικότητα. Καταρχάς, το παράδειγμα που σας είπα αναφέρεται στη σωτηρία με την έννοια της χάριτος του Θεού. Όπως επί παραδείγματι εκεί που λέγει «εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού». Βγήκε να σπύρει αυτός που σπέρει το σπόρο του. Δεν εξήλθε του αρρώσε των αγρών αυτού, αλλά εξήλθε του σπήρε. Το αρρώσε, δηλαδή το να οργωθεί το χωράφι, είναι έργον του πιστού. Το να σπαρεί ο σπόρος είναι έργον του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία αυτή η δόσης και η αντίδοσης είναι έκτυπος. Ακούσατε τι. Τι θα δεχθώ εις τη Θεία Λειτουργία αυτών των Θεών, μου λέει όμως ο Θεός. Θες να με δεχτείς, τι έχεις να μου δώσεις? Κύριε, τι να σου δώσω? Ό,τι να σου δώσω είναι από τα ειδικά σου. Όχι, θα μου δώσεις εκ των ειδικών μου, αλλά θα βάλεις τον προσωπικό σου κόπο. Λοιπόν, τι έχω να σου δώσω? Ό,τι αντιπροσωπευτικότερο υπάρχει στην κτήση, το κρασί και το ψωμί. Προσέξτε, όχι ο σύτος και τα σταφύλια, το κρασί και το ψωμί. Γιατί? Διότι ο σύτος και τα σταφύλια είναι όπως τα προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο δια της φύσεως. Ο άνθρωπος πρέπει να προσφέρει κάτι δικό του. Θα πάρει λοιπόν τον σύτον, θα τον αλέσει, θα το κάνει αλεύρι, θα κάνει ψωμί, θα το ζυμώσει, θα το φουρνίσει, και τότε θα πει στον Θεό, αυτό τώρα είναι δικό μου, πάρτο. Το παίρνει ο Θεός το ψωμί. Παίρνει ο άνθρωπος τα σταφύλια, τα πατάει, τα κάνει κρασί, ζυμούνται, τα κάνει κρασί και λέει στον Θεό, πάρτο, πάρε ένα ποτήρι κρασί. Και λέει ο Θεός, το παίρνω. Και τι παίρνει τώρα ο Θεός? Αυτά που του προσφέρω δικά του είναι, αλλά εγώ τα έχω τώρα τρόπο να βιομηχανοποιήσει. Το λέγει αυτό πολύ ωραία ο Καβάσιλας, αυτός ο βυζαντινός συγγραφέας, στη Θεία του Λειτουργία που την ερμηνεύει, όπως σας τα λέγω τώρα. Και παίρνει ο Θεός αυτά που του δίνω, τα σα εκ των σών σου προσφέρομαι. Όταν υψώνει ο ιερεύς το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο, προσφέρει στο Θεό το κρασί και το ψωμί. Πάρτα Κύριε, στα δίνω. Τα παίρνει ο Θεός και μας τα δίνει πίσω, για να μας δώσει τώρα το δώρο του. Το ψωμί μας το προσφέρει, το σώμα του Υιού του, και το κρασί το αίμα του Υιού του. Συνεπώς, για να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού πρέπει να δώσεις κρασί και ψωμί. Γι' αυτό το λόγο λέγει και ο Ιερός Αυγουστίνος ότι προσφέρετε τα προσφορά σας, είναι ο εαυτός σας. Ακούστε κάτι πολύ ωραίο, προσφέρετε τα προσφορά σας, είναι ο εαυτός σας, για να πάρετε το Θεό. Έτσι, για να πάρω το Θεό πρέπει να δώσω τον εαυτόν μου, τον άρτον μου και τον ίνον μου. Είναι περίφημο. Έτσι βλέπουμε, για να πάρει ο Ισάφ την ευλογία πρέπει να προσφέρει ένα καλό γεύμα εις τον πατέρα του. Θα λέγαμε είναι μία μακρινή προτύπωση των όσων σας λέγω τώρα μέσα εις την Καινή Διαθήκη. Η Ρεβέκα άκουσε αυτόν τον διάλογο μεταξύ του συζύγου της και του υιού της. Αλλά η Ρεβέκα, όχι επειδή αγαπούσε πιο πολύ τον Ιακώβ,
διότι όπως θα αποδειχθεί λίγο αργότερα αγαπούσε και τον Ισάφ. Και μάλιστα φοβείται μήπως και ο Ιακώβ πάθει κάτι κακό, αλλά και ο Ισάφ πάθει κάτι κακό. Όμως, είτε διότι είχε ιδιαίτεραν αποκάλυψη, είτε διότι θυμόνταν εκείνο που της είχε πει ο Θεός όταν εγκυμονούσε, ότι ο μικρότερος θα γίνει κύριος του μεγαλύτερου και ότι ο μεγάλος θα δουλεύσει εις τον μικρόν. Το θυμόντανε αυτό. Και τι κάνει τώρα? Φωνάζει το γιο της τον Ιακώβ και του λέγει: άκουσε παιδί μου, ο πατέρας σου εκάλεσε τον αδελφό σου τον Ισαφ να του δώσει την ευλογία και του αναφέρει το και το και το και το, αλλά δεν πρέπει να πάρει την ευλογία ο αδελφός σου, πρέπει να την πάρεις εσύ, ο Ιακώβ. Εδώ ας σταματήσω λίγο να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Εκ πρώτης όψεως, ένας ο οποίος διαβάζει μέχρι εδώ ή ακούει αυτά που είπαμε, αμέσως θα αποκτήσει την εντύπωση ότι η οικογένεια του Ισαάκ ήταν μια διαλυμένη οικογένεια, διότι υπήρχαν δύο φατρίες. Η φατρία του μπαμπά με τον πρωτότοκο, του πατέρα με τον πρωτότοκο, και η φατρία της μητέρας με τον δευτερότοκο. Δύο κόμματα. Καθόλου σπάνιο φαινόμενο μέσα στα σπίτια μας, αγαπητοί μου. Τώρα το γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να συμβαίνει, σας λέγω αλήθεια, είναι πολύ λυπηρό, πολύ ολέθριο, αλλά σας ειδοποιώ, ξεκινάει από τις προτιμήσεις. Όταν η μητέρα έχει μία προτίμηση στο να της παιδί, τότε το παιδί αυτό επόμενο είναι να προσκοληθεί στη μάνα του. Όταν ο πατέρας έχει προτίμηση σε ένα άλλο παιδί, αυτό θα προσκοληθεί στον πατέρα του. Και ξαφνικά αντιλαμβάνονται ότι είναι χωρισμένοι στη μέση. Και όταν κάποτε προκύψει μια διένεξη σε μια διαφορά γνώμης, θα δείτε αμέσως τα δύο αυτά κόμματα, οι δύο φατρίες, να συγκρούονται μέσα στο σπίτι. Ξέρετε δε και από τι άλλο ξεκινάει αυτό? Για να λάβετε τα μέτρα σας, για να μην φτάσετε στην εικόνα μιας διαλυμένης οικογενείας. Όταν η μητέρα κάποτε μαλώσει το παιδί, ένα παιδί της, και ο πατέρας μαλώσει τη γυναίκα του γιατί εμάλωσε το παιδί. Σας ειδοποιώ ότι αυτό είναι ολέθριο, διότι το παιδί όταν αντιληφθεί ότι η μάνα του τον μαλώνει, τότε θα πάει να ακουμπήσει και να παρηγορηθεί στον πατέρα. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν το παιδί γίνεται η αιτία, χωρίς να φταίει, η αφορμή αν θέλετε στην πραγματικότητα, το ανδρόγυνο να υποστεί μια διάσταση, ένα χώρισμα, και να αρχίσουν μετά οι γονείς να τσακώνονται για τα παιδιά τους. Είναι, σας λέγω αλήθεια, ολέθριο. Προσέξατε, αν νομίζετε ότι η γυναίκα σας αδικεί τα παιδιά σας επειδή αποτείνονται προς κυρίους, προς άνδρας, ότι αδικεί τα παιδιά σας, ότι είναι υπερβολική στις τιμωρίες της, τέλος πάντων έτσι το καταλαβαίνει, βραδεφέ. Δεν μπορεί να κάνετε ένα λάθος. Άνθρωποι με, θα κάνουμε λάθη. Και μάλιστα ξέρετε ποια είναι η καλύτερα παιδαγωγική? Θα το μαρτυρήσουν οι καθηγητές και οι διδάσκαλοι και η εκείνη που έχει τα λιγότερα λάθη. Όπως και η ιατρική είναι εκείνη που έχει τα λιγότερα σφάλματα, τα λιγότερα λάθη. Ναι, δεν υπάρχει τίποτε που να μην έχει το λάθος του. Γι' αυτό το λόγο, όταν θέλετε να πείτε κάτι, δεν θα το πείτε μπροστά στα παιδιά σας. Πάρτε τη γυναίκα σας ιδιαιτέρως και πείτε της ότι είναι υπερβολική, ότι επιτέλους δεν κάνει καλά, τέλος πάντων όπως το καταλαβαίνετε το θέμα. Αλλά τα παιδιά σας δεν πρέπει να αντιληφθούν ότι εσείς τα υπερασπίζεστε, γιατί ρίχνετε τη γυναίκα σας στα μάτια των παιδιών σας και η γυναίκα σας πλέον δεν έχει κύρος
και όταν το κύρος της γυναικός σας χαθεί, τότε τι κάνουμε? Τότε ακούμε το φαινόμενο όταν ο πατέρας πει στη γυναίκα του «Είσαι τρελή». Το παιδί θα πει στη μάνα του «Είσαι τρελή». Σπάνιο θα το έχετε ακούσει. Βέβαια είναι και το αντίστροφο. Όταν η μάνα ενεργεί έτσι ως προς τον σύζυγο, όπως σας ανέφερα. Αυτό συνέβαινε στην οικογένεια του Ισαάκ και της Ρεβέκας. Αγαπητοί μου, όχι. Είναι φαινομενικό αυτό. Απλώς εγώ επήρα την αφορμή να σας πω αυτό που σας είπα, γιατί πρέπει να βγάζουμε και σύγχρονα πράγματα σπουδαία για τη ζωή μας. Αυτό δεν συνέβαινε στην οικογένεια του Ισαάκ και της Ρεβέκας. Οι προτιμήσεις υπήρχαν, αλλά εδώ η Ρεβέκα ενεργεί μεσιακά. Στηρίζεται πάνω σε εκείνη την πρόρηση που είχε πει ο Θεός, ότι ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει στον μικρότερο. Παρά τα αυτά όμως έκανε ένα λάθος η Ρεβέκα. Ευγιάστηκε. Όταν ο Θεός λέγει ότι αυτό θα γίνει, εσύ τι ανησυχείς? Θα το φροντίσει ο Θεός να γίνει. Ότι θα γινότανε, οπωσδήποτε θα γινόταν. Θα μπορούσε όμως να πει η Ρεβέκα για μια στιγμή, μα πότε Κύριε θα γίνει αυτό? Να, ο μεγάλος μου ο γιος είναι τώρα στο πεδίο, δηλαδή στην πεδιάδα, πήγε να κυνηγήσει, σε λίγο θα γυρίσει, σε καλά 2-3 ώρες θα γυρίσει πίσω, θα μαγειρέψει το φαΐ, θα το δώσει στον πατέρα του και θα πάρει την ευλογία. Και τότε τέρμα, τέλειωσε η ιστορία, τέρμα. Ο Θεός, αγαπητοί μου, αγαπάει, να το ξέρουμε αυτό, αγαπάει να επεμβαίνει το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το τελευταίο δευτερόλεπτο ανήκει πάντα στο Θεό. Το είπε ο Θεός? Τι σε νοιάζει? Εάν ο Θεός θέλει να επέμβει το τελευταίο δευτερόλεπτο, σένα τι σε νοιάζει? Γιατί βιάζεσαι? Το είχε πάθει και η Σάρα αυτό. Τι είχε πει? Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, θα γεννήσεις υιόν. Η Σάρα, περνούσαν τα χρόνια, το πίστεψε η Σάρα. Περνούσαν τα χρόνια και έβλεπε ότι δεν γίνεται τίποτα. Και τότε τι έκανε? Είπε στον Αβραάμ τον άνδρα της, να σου δώσω την δούλη μου. Σύμφωνα με το βαβυλωνιακό δίκαιο, δεν είναι το παράνομο, δεν είναι το ανηθικό της. Θα σου δώσω την δούλη μου και θα αποκτήσω εγώ υιόν δια της δούλης μου. Γι' αυτό χρησιμοποίησε την και πράγματι χρησιμοποιήθηκε και εγεννήθηκε ο Ισμαήλ. Τι περιπέτειες παρακάτω τις είχαμε αναφέρει και τις θυμόσαστε. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η Σάρα βιάστηκε. Αφού ο Θεός το είπε, ω Σάρα, γιατί βιάζεσαι? Αυτό συνέβη. Και τιμωρήθηκε η Σάρα. Γέμισε πικρίες η Σάρα. Αυτό συνέβη τώρα και με τη Ρεβέκα, αγαπητή. Βιάζεται. Θα χρησιμοποιήσει το ψέμα, θα χρησιμοποιήσει την απάτη, θα χρησιμοποιήσει μεθόδους απαραδέκτους, θα τιμωρηθεί, θα τιμωρηθεί και ο γιος της, ο Ιακώβ. Ότι τελικά ο Ιακώβ θα έπαιρνε τα πρωτοτόκια, θα έπαιρνε την ευλογία, δεν έκειται το θέμα. Σπέβδει όμως να τα πάρει με απάτη. Λοιπόν, τρέξε παιδί μου να κάνεις αυτό που θα σου πω, λέει η Ρεβέκα. Εσύ πρέπει να πάρεις τα πρωτοτόκια και την ευλογία. Μα μητέρα, άκουσε που σου λέω. Λέει το εξής: άκουσον μου καθά εγώ σι εντέλομαι, όπως σε διατάσω. Αυταρχικότης. Μας είναι χρήσιμο να πούμε ότι πολλές φορές η μητέρα έχει αυταρχικότητα μέσα στο σπίτι. Όχι όλες. Όχι όλες. Και να πει αυτό που σε διατάσω. Πω, φοβερό. Κάποτε αυταρχικότητα έχει και ο πατέρας. Αλλά είναι πολύ χειρότερο όταν συμβαίνει στη μητέρα. Είναι αυταρχική η Ρεβέκα? Όχι πάλι. Αλλά πάντα στηρίζεται εις την επαγγελία του Θεού, την υπόσχεση του Θεού. Δυνάμει αυτής ενεργεί. Λοιπόν, τρέξε γρήγορα εις το πίμνιο. Βρες 2 ερήφους
απαλούς και καλούς. Δύο καλά καλοθρεμένα κατσικάκια. Σφάξε τα και φέρτα μου εδώ. Θα τα μαγειρεύσω εγώ. Θα τα προσφέρω στον πατέρα σου. Θα τα προσφέρεις εσύ στον πατέρα σου. Θα ευχαριστηθεί η ψυχή του και θα σου δώσει την ευλογία. Μητέρα, εάν ο πατέρας μου ο τυφλός με ψηλαφίσει, εγώ είμαι λίος και ο αδελφός μου δασής, τριχωτός. Εγώ είμαι λίος, είμαι σπανός, δεν έχω τρίχες στα χέρια μου και στο λαιμό μου, στον τράχυλό μου, γιατί και εκεί έψαξε ο Ισαάκ. Οπότε αντί να πάρω την ευλογία από τον πατέρα μου, μήπως πάρω κατάρα. Και λέγει η Ρεβέκα, επεμέει κατάρα σου τέκνον, μόνον υπάκουσον μη της φωνής και πορευτής εν εγγέμι. Παιδί μου, η κατάρα σε μένα να πέσει, μόνο άκουσε με αυτό που σου λέω. Θα πά να μου φέρεις δύο κατοίκια. Βαρύς λόγος, ε. Βαρύς λόγος. Είναι εκείνο που μερικοί άνθρωποι λένε, φάε την Παρασκευή κρέας και η αμαρτία είναι δική μου. Δηλαδή, αδελφέ μου, δεν σε φτάνουν οι δικές σου οι αμαρτίες? Θες να φορτώνεσαι και ξένες αμαρτίες? Μη λέμε ποτέ αυτό το ανόητο, κάντο αυτό και η αμαρτία είναι δική μου. Σας παρακαλώ, αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Ωστόσο, επίστη, παρά την αντίρρησή του ο Ιακώβ, επίστη, επέμενε η μητέρα του. Πηγαίνει, κόβει δυο κατσίκια, τα φέρνει, τα ψήνει η μητέρα. Όπως δε έκδαραν το δέρμα, όπως ή το φρέσκο, το τρίχωμα των κατσικιών εκείνης της περιοχής ήταν σαν μεταξωτό, όπως ακριβώς έχουμε το κασμίρ, αυτό το πρόβατο που είναι στην Αυστραλία, ο μερινός. Ναι, τα κασμίρια, τα υφάσματα, συγγνώμη, ναι. Ο μερινός, αυτό το πρόβατο, αυτό το μεγάλο το πρόβατο με τα μεγάλα τα κέρατα, το αρσενικό όπως είναι, αυτό το τρίχωμά του, δηλαδή το μαλλί του, είναι σαν μεταξωτό. Της κατσίκας είναι γνωστό, το τρίχωμα είναι σκληρό. Αλλά αυτού του τύπου, αυτής της κατηγορίας, η κατσίκα είναι το είδος αγκόρα, είναι το μαλλί τόσο μαλακό όπως είναι το μετάξι. Συνεπώς, όπως είναι τα ανθρώπινα μαλλιά, τα οποία δεν είναι σαν τις κατσίκες τα ανθρώπινα μαλλιά που είναι σκληρά. Και τότε η Ρεβέκα επήρε κομμάτια δέρμα, φρέσκα όπως ήταν, τα κόλλησε πάνω εις τα μπράτσα του Ιακώβ. Και εδώ εις τον τράχυλο του φόρεσε μια προβιά. Οπότε, βεβαίως, ήτανε πάρα πολύ τώρα μαλλιαρός. Βεβαίως, ο Ισαάκ γεννήθηκε μαλλιαρός. Σκεφτείτε πόσο τώρα μαλλιαρός πρέπει να ήταν. Αληθινά, σαν προβιά κατσικιού ήταν το τρίχωμά του, του Ισαάκ. Ετοιμάστε και το φαγητό. Παίρνει το δίσκο ο Ιακώβ, μπαίνει στο δωμάτιο του πατέρα και του λέγει, πατέρα, σου έφερα φαγητό να φας, να ευχαριστηθεί η ψυχή σου και να μου δώσεις την ευλογία σου. Παιδί μου, του λέγει, τόσο γρήγορα ήρθες? Ο άλλος ακόμη είναι στην παιδιάδα να πιάσει ένα θύραμα. Ναι, λέει, πατέρα, γρήγορα ήρθα. Καλά, παιδί μου, του λέγει, έλα να με φιλήσεις. Συγγνώμη, έλα να σε δω. Για πλησίασε κοντά. Γιατί η μεν φωνή, φωνή Ιακώ. Εδέ χείρες της Αχ. Περίεργο. Η φωνή μοιάζει του Ιακώ, αλλά τα χέρια είναι του Ισαάκ. Άρχισε να ψηλαφά ο Ισαάκ. Σημειώσατε ότι εκείνοι που στερούνται μιας
αισθήσεως, ιδίως τα μάτια, έχουν ανεπτυγμένη μια άλλη αίσθηση. Είναι πασίγνωστο αυτό. Οι τυφλοί επί παραδείγματι έχουν ανεπτυγμένη την αφή. Γι' αυτό βλέπετε ότι μπορεί θαυμάσια ο τυφλός να διακρίνει τα νομίσματα και πολλά άλλα πράγματα. Μου έκανε κατάπληξη κάποτε, μέσα στο λεωφορείο ήταν ένας τυφλός στην Αστική, και κάποιος λέει στον εισπράκτορα: θέλω να κατέβω στην τάδε στάση. Και πετύχει ο τυφλός και λέει: δεν είμαι αυτή ακόμα, είμαι η παρακάτω. Περίεργο πράγμα. Περίεργο πράγμα. Σαν να μετρούσε τα γυρίσματα της ρόδας του αυτοκίνητου για να ξέρει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται στον δρόμο το λεωφορείο. Έχουν ανεπτυγμένες τις άλλες αισθήσεις. Έτσι και ο Ισαάκ είχε ανεπτυγμένη την αφή και την όσφρηση, όπως θα δείτε λίγο πιο κάτω. Είχε φροντίσει η μητέρα να φορέσει στο γιο της τον Ιακώβ και τα ρούχα του Ισαάκ. Φαίνεται ότι κάτι είχε κατανοήσει και υπονοήσει η μητέρα. Γι' αυτό φοράει και τα ρούχα του Ισαάκ στον Ιακώβ. Και του λέει του παιδιού του, του υποτιθεμένου Ισαάκ, ο Ισαάκ: έλα εδώ παιδί μου να σε μυρίσω. Κάνει έτσι ο Ισαάκ. Αχ, λέει, τι ωραία που μυρίζουν τα ρούχα σου σαν μυρωδιά αγρού. Γιατί είναι γνωστό ότι γύριζε στα παλιά εδώ στην οδόν Δράμας. Το πρωί, όταν έβγαινα πρωί που πριν βγει ο ήλιος, όταν έπεφτε η δροσιά, έφτανε η μυρωδιά του των θερισμένων αγρών. Και έλεγα: τι ωραία που μυρίζει εδώ αγρός θερισμένος. Τα στάχια μυρίζουν ωραία, τα θερισμένα μυρίζουν πολύ ωραία όταν πέσει η δροσιά. Μία τέτοια μυρωδιά ήταν στα ρούχα του Ισαάκ, όπως σας είπα. Και τότε του λέγει: έλα παιδί μου να με φιλήσεις και τώρα να σου δώσω την ευλογία. Ο Ιακώβ όσο μπορεί μιλάει λίγο, γιατί τον προδίδει η φωνή του. Μιλάει όσο μπορεί πιο λιγότερο. Πλησιάζει και τώρα ο πατέρας του δίνει την ευλογία. Ακούσατε τι; Από πόσα μέρη απαιτελείται η ευλογία; Και δόησι ο Θεός από τις δρόσου του ουρανού. Δόει. Ήθελε να σου δώσει. Ξέρετε γιατί; Διότι την ευλογία δεν τη δίνει ο άνθρωπος, τη δίνει ο Θεός, και εύχεται ο άνθρωπος έτσι να ενεργήσει ο Θεός. Όλοι οι τύποι, εξάλλου από εκεί από την Παλαιά Διαθήκη είναι ο τύπος της ευλογίας που δίνει στο βιβλίο του των αριθμών, όλοι οι τύποι ευλογίας που έχουμε εις την λειτουργική μας πράξη είναι ευκτικής εγκλήσεως. Εύχεται δηλαδή ο ιερεύς. Ακόμα και στα μυστήρια και στην εξομολόγηση: ήθελα να σε συγχωρήσει ο Θεός. Όχι, είσαι συγχωρημένος, είσαι ευλογημένος, ήθελα να σε ευλογήσει ο Θεός. Όταν τελειώνουμε τη Θεία Λειτουργία ή μια ακολουθία, τι λέμε; Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Διαφυλάξει το ξύ είναι γραμμένο με όμικρον γιώτα. Ήθε να διαφυλάξει όλους εσάς. Λοιπόν, ήθε να σου δώσει ο Θεός από τις δρόσου του ουρανού και από τις ποιότητες της γης και πλήθος σύ του καίνου. Η δρόσος του ουρανού είναι η βροχή και η ποιότητα της γης το πει με γιώτα. Ποιος, ποιον όρος, θυμηθείτε από τους χαιρετισμούς. Ποιον θα πει παχύ. Ποιος παχύς. Συνεπώς, από το πάχος της γης, που σημαίνει να έχεις έφορα χωράφια και καλούς καιρούς. Συνεπώς, πλουσία συγκομιδή. Εδώ λέγει δρόσο του ουρανού, διότι από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο δεν βρέχει στην Μέση Ανατολή ή στην Παλαιστίνη, και τα φυτά ζωογονούνται, υπάρχουν κατά τη διάρκεια του θέρους μόνον από την δρόσο τη νυχτερινή. Είναι γνωστό
ότι τα φυτά μαζεύουν δρόσον από τα φύλλα τους και παίρνουν όχι τώρα το νερό από τις ρίζες, αλλά από τα φύλλα. Το φυτό δεν παίρνει μόνο από τις ρίζες το νερό, το παίρνει και από τα φύλλα και συντηρείται και με την δρόσον του ουρανού το φυτό. Γι' αυτό λέει από τις δρόσου του ουρανού. Πρώτη λοιπόν ευλογία, να είσαι πλούσιος. Δευτέρα ευλογία, και δουλευσά το σάνσι έθνη και προσκυνησά το σάνσι άρχοντες. Σε σένα να δουλέψουν έθνη και να σε προσκυνήσουν άρχοντες. Ιδού η μεσιακή ευλογία. Πώς θα προσκυνούσαν τον Ιακώβ? Θα προσκυνούσαν τον απόγονό του. Ποιον? Τον Ιησούν Χριστόν. Ποιοι? Τα έθνη και οι άρχοντες. Βλέπετε παρακαλώ, εδώ είναι ο πυρήν της ευλογίας. Τόσο μεγάλο πράγμα αυτό. Όλος ο καυγάς είναι αυτό εδώ. Αυτή εδώ η ευλογία. Δεν είναι ο πλούτος, είναι αυτή η ευλογία. Η Ρεβέκα φαγώθηκε, είδατε? Γιατί? Για αυτή την ευλογία. Είχανε συνείδηση ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, η Ρεβέκα, είχανε συνείδηση αυτού του Μεσσίου? Βεβαίως. Βεβαίως. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν συνείδηση αυτού του Μεσσίου? Βεβαίως. Το υπεσχέθη ο Θεός στην Εύα. Εξάλλου όσοι φεύγουν και πηγαίνουν εις τον Άδη εκ των δικαίων, πηγαίνουν με αυτήν την ελπίδα ότι θα τους επισκεφθεί ο Μεσσίας να τους λυτρώσει. Τρίτη ευλογία, και γίνου Κύριος του αδελφού σου και προσκυνήσου είσαι Υιή του πατρός σου. Να γίνεις Κύριος του αδελφού σου. Σε τι? Πρώτον, εσύ θα είσαι ο γενάρχης. Συνεπώς, ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν εγέννησε τώρα τον Ισαάκ, αλλά γέννησε τον Ιακώβ. Άρα θα είσαι εσύ ο πρώτος. Δεύτερον, εσύ θα είσαι ο ιερεύς της πατριάς. Ό,τι θυσίες θα γίνονται προς τον Θεό δεν θα γίνονται από τον Ισαάκ, θα γίνονται από εσένα τον Ιακώβ. Εσύ λοιπόν θα είσαι εκείνος που θα φαίνεσαι και εσύ θα είσαι εκείνος που θα γίνεις πρόγονος του Μεσσίου. Ο καταρώμενός σε επικατάρατος, ο δε ευλογών σε ευλογημένος. Όποιος σε καταράται θα είναι καταραμένος και όποιος σε ευλογεί θα είναι ευλογημένος. Αυτή το η ευλογία που δίδει ο Ισαάκ και εσταμάτησε, έφαγε το φαγητό, προηγουμένως το είχε φάει, και απεσήρθη ο Ιακώβ. Σε λίγο αγαπητοί μου καταφθάνει ο Ισαάκ. Πηγαίνει στην κουζίνα, μαγειρεύει με τα χέρια του. Το θύραμα το ετοίμασε, ωραίο καλοψημένο, και το φέρνει στον πατέρα του. Πατέρα, ήρθε ο πρωτότοκος σου γιος και σου φέρνει εκλεκτό ωραίο φαγητό να ευχαριστηθεί η ψυχή σου και να με ευλογήσεις. Εξέφτηδε Ισαάκ έκσταση μεγάλη εισφόδρα και είπε: «Τις ούνο θυρεύσας μη θύραν και εις ενέγκασμη?» «Μα», λέει ο Ισαάκ, «εξέφτη. Βγήκε από τον εαυτόν του. Εξανέστη. Πολύ. Μα», λέγει, «και ποιος ήταν εκείνος ο οποίος μου έφερε θύραν, κυνήγι, και έφαγα προηγουμένως? Και έφαγον πάντων πρώτου ελθύνσε και ευλόγησα αυτόν και ευλογημένος έστε. Και τον ευλόγησα. Ποιος ήταν αυτός που ήρθε? Δεν ήσουν εσύ? Και θα είναι ευλογημένος». Ακούστε αυτή τη μικρή φρασούλα, «και ευλογημένος έστε και θα είναι ευλογημένος». Ή τι? Δεν γίνεται τώρα τίποτα, τέλειωσε η ευλογία, δόθηκε. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά
ο Ισάφ ανεβόησε φωνή μεγάλη και πικράν σφόδρα και είπεν: ευλόγησον δίκαμε πάτερ. Τι έκανε ο Ισάκ, ο Ισάφ, μόλις το άκουσε? Πατέρα, λέγει, εφώναξε με δυνατή και πικρή φωνή. Πατέρα, ευλόγησέ με. Πατέρα, ευλόγησέ με. Λέγει με αυτή την πικρή και δυνατή φωνή που μας θυμίζει κάτι, μας θυμίζει φοβερό. Μας θυμίζει τους ασεβείς που εν ημέρα κρίσεως θα σηκώσουν μεγάλη φωνή και πικρή φωνή και θα πούν προς τον Θεό: Κύριε, σώσε μας. Και θα τους πει τότε ο Κύριος: δεν γίνεται τίποτα, τελείωσε. Προσέξατε το αυτό. Του έφερε φαγητό του πατέρα του, φαγητό. Θα πούν οι άνθρωποι τότε εις τον Χριστόν: Κύριε, μαζί σου δεν φάγαμε και στις πλατείες μας δεν εκήρυξες, πώς μας αποδοκιμάζεις τώρα? Τι θα πει φάγαμε μαζί σου? Τότε ιστορικά πραγματικά φάγανε μαζί του. Τότε ιστορικά πραγματικά άκουσαν τα κηρύγματά του. Αλλά μέσα στην ιστορία τώρα είναι οι άνθρωποι που κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού και ακούν και κήρυγμα. Και τότε θα τους πει ο Χριστός: δεν σας γνωρίζω, εργάτε της αδικίας. Θα πούν οι άνθρωποι: Κύριε, πήγαινα στην εκκλησία, Κύριε, κοινωνώσα, Κύριε, ήμουν τακτικός στα κηρύγματα, άκουγα το λόγο σου. Πώς τώρα? Φύγε από εδώ, εργάτη της αδικίας. Που σημαίνει ότι ναι, καλά κάνω και ακούω λόγο Θεού, καλά κάνω και πάω στην εκκλησία, αλλά διορθώνω τη ζωή μου. Διότι άμα δεν διορθώνω τη ζωή μου, θα έρθει τότε εκείνη η φοβερή ημέρα της κρίσεως που θα φωνάξω δυνατά με πικρία. Αλλά αλίμονο είναι πλέον το κακό ανεπανόρθωτον. Τότε λέγει μέσα εις την αγανάκτησή του, αφού άκουσε βεβαίως από τον πατέρα του που λέγει: ελθόν ο αδελφός σου, μεταδόλου έλαβε την ευλογία σου. Λέγει λοιπόν ο Ισάκ, ο Ισάφ με στην αγανάκτησή του: δικαίως εκλήθη το όνομα αυτού Ιακώβ. Δικαιολογημένο ονομάστηκε Ιακώβ, δηλαδή πτερνιστής. Μου άρπαξε τα πρωτοτόκια, τώρα μου άρπαξε και την ευλογία. Και λέγει στον πατέρα του: ούχι περίπου μη ευλογίαν πάτερ? Δεν έμεινε κανένα κομματάκι ευλογίας πατέρα? Και λέγει ο Ισάκ: παιδί μου, η Κύριον αυτόν πεποιηκά σου και πάντα στους αδελφούς αυτού πεποιηκά αυτού οικέτας, σύ το καίνο εστήριξε αυτόν, σύ δε τι ποιήσω τέκνον? Αφού του δώσα όλη την ευλογία, σένα τι να σου κάνω τώρα? Προσέξτε, η ευλογία σαν να μοιάζει ότι ήταν μέσα σε ένα σακούλι και πήγε ο πρώτος, πήρε το περιεχόμενο της σακούλας και τώρα δεν έμεινε τίποτα μέσα στη σακούλα. Κάπως έτσι μοιάζει το πράγμα. Λέει: τώρα τι να σου δώσω, το δώσα. Μήπως επρόκειτο περί χρημάτων, ώστε να εξαπατηθεί ο πατέρας από το ένα του παιδί και να τα πάρει όλα τα χρήματα και να έρθει ο άλλος και να πει: παιδί μου, μου τα πήρε όλα ο άλλος του αδελφός, δεν έχω τίποτα. Ευλογία ήταν. Ας με επιτρέπει να πω, λόγια ήταν. Δύσκολο πράγμα. Παιδί μου, και εσύ να έχεις την ευλογία του Θεού και τα χωράφια σου να είναι μπόλικα και τα λοιπά και τα λοιπά. Παιδί μου, λέγει, δεν υπάρχει για σένα ευλογία. Ολοφάνερο ότι αναφέρεται κυρίως εις τον Μεσσία. Οριστικός, έχασε τα πάντα. Τελείωσε, πάει. Δεν ανακαλείται το πράγμα. Φαίνεται δε ότι εκεί ίσως να εδέχθη ο Ισάφ, ίσως κάποια αποκάλυψη από τον Θεό, ότι ναι μεν έγινε απάτη, αλλά έπρεπε τελικά να δεχτεί την απάτη. Επειδή όμως ο Θεός είναι δίκαιος, θα τιμωρήσει τους απατεώνες.
θα τιμωρηθεί η Ρεβέκα με το να μην ξαναδεί το παιδί της ποιος στα μάτια της, ποιον, τον Ιακώβ. Θα τιμωρηθεί και ο Ιακώβ πρώτον όταν θα εξαπατηθεί, συγγνώμη, όταν θα αυτεξοριστεί ούτε λίγο ούτε πολύ, 20 χρόνια. Όταν θα γυρίσει πίσω δεν θα δει τη μητέρα του ζωντανή, θα έχει πεθάνει. Αλλά και η Ρεβέκα δεν θα ξαναδεί, όπως σας είπα, το γιο της τον Ιακώβ. Όταν θα πάει εκεί στον θείο του, στον αδελφό της μητέρας του στη Μεσοποταμία, θα τον εξαπατήσει ο πεθερός του στο θέμα της γυναικός. Θα ζητήσει την μικρή και εκείνο θα του δώσει τη μεγάλη. Άμα θα φτάσουμε εκεί θα δούμε πως έγινε αυτή η απάτη. Και για να μην νομίζετε πως είναι δυνατόν να γίνει, κάποτε έτυχε και ήρθε μια υπόθεση τέτοια απάτης πανομοιοτύπου. Και στα γραφεία της Μητροπόλεως, και άμα την ακούσετε να σας τη διηγηθώ, θα γελάσετε. Αλλά άμα θα φτάσουμε εκεί, πως κανείς μπορεί να ζητάει μια γυναίκα και να παίρνει άλλη τελικά. Και κατόπιν θα εξαπατηθεί, θα εξαπατηθεί και από τα παιδιά του ο Ιακώβ στο θέμα του Ιωσήφ, και θα γεμίσει πικρία η ψυχή του και θα τιμωρηθεί πολύ σκληρά ο Ιακώβ για την απάτη αυτή που έκανε. Δεν εμποδίζει όμως τον Θεό να εξυπηρετηθούν τα σχέδιά του έστω και με το κακό, όπως ακριβώς είναι και ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι το όργανο της ματαιώσεως της σωτηρίας μας. Και πήρε ο Θεός, που το εχάλκευσε ο διάβολος, επήρε ο Θεός το όργανο της ματαιώσεως της σωτηρίας μας και το έκανε όργανο της σωτηρίας μας. Δεν τον εμποδίζει τίποτα ο Θεός. Αυτή είναι και η σοφία του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Ωστόσο, εδώ ο Ισάφ δεν έχει τίποτα άλλο πια να κάνει παρά να αρχίσει να κλαίει. Ακούσατε το. Είπε δε Ισάφ προς τον πατέρα αυτού δια τρίτη φοράν: μη ευλογία μία σύ έστι πάτερ. Μα μόλις μία ευλογία, πατέρα μου, κάτι. Μη φύγω με άδεια χέρια. Ευλόγησον δίκαμε, ευλόγησε και εμένα. Πάτερ, εκείνο το πάτερ, η επανάληψη του πάτερ είναι εκείνο το δραματικό. Καταδειχθέντος δε Ισάκ, ανεβόησε φωνή Ισάφ και έκλαψε. Συγκινήθηκε ο Ισάκ. Δεν μπορεί όμως τίποτα πια να κάνει, γιατί δεν είναι αυτός που δίνει την ευλογία. Είδατε, είναι φορεύς. Ο Θεός τη δίνει την ευλογία. Παιδί μου, τι να σου κάνω. Και έκλαψε ο Ισάφ. Έκλαψε. Θυμόσαστε που λέγαμε, αγαπητοί μου, όταν γύριζα από το κυνήγι και λέει στον αδελφό του: εγώ τώρα πεθαίνω, και μου λες εσύ για πρωτοτόκια. Και άρπαξε ο Ιακώβ τα πρωτοτόκια με όρκο. Και τώρα εκεί όταν κάθισε να φάει, λέει, έφαγεν και έπιον και αναστάς όχι το. Έφαγε, ήπιε και σηκώθηκε να φύγει ευχαριστημένος που εγέμισε την κοιλιά του με φακί. Τότε ήτανε ωραία τα πράγματα. Είδε τώρα, τώρα ήρθαν τα δάκρυα. Ο Ισάφ είναι ο τύπος του λαού που θα χαθεί. Και πράγματι οι απόγονοι του Ισάφ εχάθηκαν. Ο Ισάφ είναι ο τύπος λοιπόν του λαού που θα χαθεί. Γι' αυτό το λόγο, όπως είναι και οι απόγονοι του Κάιν, που είναι οι ιοί των ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ο τύπος των ανθρώπων που θα πάνε στην κόλαση, γλεντάνε οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί, τρώνε, πίνουν, πουλάνε τα πρωτοτόκια τους ή τη μεγάλη κλίση που τους έκανε ο Θεός να σταθούν παιδιά του Θεού. Δεν σκέπτονται τίποτα και τελικά θα βρεθούν εν ημέρα κρίσεως που θα φωνάξουν με πικρία. Αλλά δεν θα υπάρχει πλέον τόπος μετανοίας. Για να μην νομίζετε πως τα λέω μόνος μου ερμηνευτικά αυτά, ακούσατε το. Λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος 12 κεφάλαιο 16-17:
μη της πόρνος η βέβυλος ως Ισάφ, ως ο οποίος αντί βρόσεως μηνιάς για να πιάτο φαΐ απέδωτο τα πρωτοτόκια αυτού. Είστε γάρ, γιατί να ξέρετε, είστε γιώτα ψηλή οξία, γιατί να ξέρετε ότι και μετέπειτα θέλων κληρονομήσε την ευλογία απεδοκιμάστη, θέλοντας να δεχτεί την κληρονομία πίεν του να σταθεί πρόγονος του Μεσσίου, απεδοκιμάστη. Μετανοίας γαρτόπον ουχεύρε, δεν βρήκε τόπον μετανοίας, κέπερ με τα δακρύων εξητήσας αυτήν, αν και με δάκρυα την εζήτησε, τόπον μετανοίας δεν βρήκε, όπως και εν ημέρα κρίσεως τόπον μετανοίας οι αμαρτωλοί δεν θα βρουν. Γι' αυτό μη παίζουμε, αγαπητοί μου, με τη σωτηρία μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, μη παίζουμε με τη σωτηρία μας. Και τότε λέγει ο Ισάκ προς τον προς τον γιο του, του δίνει μια ευλογία, αλλά δεν είναι ευλογία, είναι κατάρα. Ακούσατε την. Ιδού από τις ποιότητες της γης έστε η κατοίκησή σου και από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν. Αυτό το «από» είναι κατά το εβραϊκό κείμενο, όσοι έχετε εβραϊκό κείμενο, κοιτάξατε το, λέγει «έξω από, έξω από, έξω από». Τρεις φορές το λέγει εκεί. Δηλαδή, η γη να μην είναι για σένα γόνιμη, βροχή να μην πέφτει για σένα, να μην έχεις τίποτε από καρπούς να φας. Φοβερό. Και επί τη μαχαίρα σου ζήσει και το αδελφό σου δουλέψεις, έστε δε ηνίκα εάν καθέλεις, και εκλείσεις τον ζυγόν αυτού από του τραχύλου σου. Δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις χωράφια, ούτε βροχή, ούτε τίποτα. Πράγματι, ο Ισάφ κατοίκησε την πετρέα Αραβίαν, έρημον, έρημον και άγωνον. Με το μαχαίρι σου θα ζεις, ήτι προφητεύει ο Ιακώβ, ο Ισάκ. Οι απόγονοί σου θα ζουν ληστρικά. Όσοι περνούν προς Αίγυπτον ή από Αίγυπτον, θα τους πιάνουν οι απογονοί σου, θα τους ληστεύουν και από τα προϊόντα της ληστείας θα ζουν. Και θα γίνεις δούλος του αδελφού σου. Κατάρα φοβερή δηλαδή. Και κάπου κάπου θα πετάς τον ζυγόν της δουλείας και θα ελευθερώνεσαι. Αλλά τελικά θα είσαι δούλος του αδελφού σου. Ιδού. Την πρώτη φορά που επέταξαν οι απόγονοι του Ισάφ, οι Ιδουμαίοι, οι Εδωμίτε ή οι Ιδουμαίοι, που κατοίκησαν στην πετρέα Αραβία. Να δείτε πραγμάτωση της προφητείας αυτής, αγαπητοί μου. Την πρώτη φορά ήταν επί Ιωράμ του βασιλέως του Ιούδα το 850 π.Χ. που απέρριψαν τον ζυγόν, αφού ο Σαούλ, προπαντός ο Δαβίδ, τους είχε καταπετσοκόψει τους Ιδουμαίους, τους απογόνους του Ισάφ. Δηλαδή οι Ιουδαίοι, οι απόγονοι του Ιακώβ, πετσοκόβουν τους απογόνους του Ισάφ. Ό,τι είπε ο Ισάκ ο πατέρας. Κατόπιν υπετάγησαν το 800 π.Χ. Κατόπιν απέρριψαν τον ζυγόν το 730. Οι Μακαβαίοι τους ξανά υποτάσσουν το 129 π.Χ. Το 37 π.Χ. πετάνε πάλι τον ζυγόν με κύριον εκπρόσωπον τον Ηρώδητο βασιλέα. Ας σταθεί και αυτό ένα σημείο για τη γιορτή των Χριστουγέννων που έρχεται. Ο Ηρώδητος ο βασιλεύς είναι Ιδουμαίος και υποτάσσει τους Ιουδαίους και γίνεται βασιλιάς τους. Αλλά κατόπιν οι Ρωμαίοι το 70 μετά Χριστόν καταστρέφουν την Ιερουσαλήμ, επιζούν οι απόγονοι του Ιακώβ, μέχρι σήμερα οι Εβραίοι. Οι Ιδουμαίοι εξαφανίστηκαν από προσώπου ιστορίας και εκεί τελειώνει η ιστορία τους. Δεν ξαναπάνηκαν στην ιστορία οι Ιδουμαίοι. Απεροφήθησαν από τα αραβικά φύλλα. Ιδού παρακαλώ η προφητεία του Ισάκ. Καταπληκτικό. Αλλά ας σταματήσουμε, αγαπητοί μου, εδώ για να συνεχίσουμε πρώτο Θεός την ερχομένη φορά που θα είναι στις 14 Ιανουαρίου. Ένα έχω να σας πω, ότι τι φοβερό πράγμα είναι η προφητεία και ότι η προφητεία είναι ικανή να μας οδηγήσει πραγματικά στην αληθινή πίστη. Γι' αυτό σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά, μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη και βλέποντας τις προφητείες,
τότε θα πιστέψουμε ότι αυτός που εγεννήθη στη Βηθλέμ είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, που ήρθε πραγματικά να μας σώσει από τον θάνατο, από την αμαρτία, και να μας εισαγάγει στην αιώνια βασιλεία του. Σας εύχομαι καλές γιορτές.